Θα συνομιλήσουμε σε αυτό το σημείο με τον υποψήφιο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία στην Ανατολική Αττική, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε, κύριε Βορύδη. Καλώ σα Κύριε Βορύδη, τελικά μετά τι εκλογέ 21η Μαου, τι θα κάνετε στην Νέα Δημοκρατία, θα ξαναπάτε σε δεύτερε εκλογέ για αυτοδυναμία ή θα πάτε σε μία συνεργασία με τον κύριο Ανδρουλάκη, για παράδειγμα. Κοιτάξτε, εμεί έχουμε ξεκαθαρίσει ότι είναι η αυτοδυναμία στρατηγική μα επιλογή. Ναι. Και όταν λέω είναι στρατηγική μα επιλογή, εννοώ ότι πιστεύουμε ότι έχουμε με αυτόν τον τρόπο καλύτερε, σταθερότερε, αποτελεσματικότερε ναι. κυβερνήσει. Αυτό είναι η στρατηγική επιλογή. Άρα, προφανώ, είναι και η πρώτη μα στόχευση. Ε, τώρα, από εκεί και πέρα, έχει ξεκαθαρίσει ω προ το θέμα. Τι λέει, τι λέει ο, ο Πρωθυπουργό, και νομίζω το λέει σωστά, Ότι είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η πρώτη εκλογή, γιατί αυτή η πρώτη εκλογή θα διαμορφώσει σε τελευταία ανάλυση το, τις εξελίξεις και για την ενδεχομένως επόμενη. Εσείς έχετε συμμετοχή σε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, Σουστά. δεν ήταν καλή. Θα σας πω το εξή. Ήταν δύσκολη, δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν καλή η κυβέρνηση η Αντώνη Σομαρά κατά από τις συνθήκε τι οποίες είχε και τα προβλήματα okay. που είχε να αντιμετωπίσει και τις δυσκολίες είχε να αντιμετωπίσει, προφανώς. Όμως, επειδή ακριβώς έχω εμπειρία από δύο κυβερνήσεις συνεργασίας και από την κυβέρνηση Παπαδήμου και από την κυβέρνηση Σομαρά, σας λέω ότι είναι δύσκολε οι κυβερνήσει αυτέ. Με ποιο ποσοστό στι πρώτε εκλογέ θεωρείτε εσεί πιστεύετε ότι έχει η πιθανότητα η Νέα Δημοκρατία να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία στι δεύτερε. Να μην πω στο ποσοστό, αλλά μπορώ να σα δώσω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, α πούμε, ευρωεκλογέ 19. Ευρωεκλογέ 19. Ναι. 33 σε ένα μήνα 39,5. Ναι. Τι θέλω να σας πω με αυτό ότι στην πραγματικότητα όταν η ψήφο σταματά να έχει μια αντίληψη χαλαρότητας, τότε προφανώς βλέπεις πολύ μεγάλα ποσοστά. Τώρα, για να σας το πω όμως αυτό για τις βουλευτικές ναι. εκλογές, γιατί εδώ τι συγκρινούμε, βουλευτικές με Απλή και βουλευτικέ με ενισχυμένε ναι. στην πραγματικότητα, συγκρίνουμε. Η απάντηση είναι ότι θεωρώ ότι όλο και περισσότερο οι πολίτε καταλαβαίνουν την κρισιμότητα τη πρώτη κάλπη, καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο χαλαρή ψήφου, καταλαβαίνουν ότι η πρώτη κάλπη θα καθορίσει το ποιο θα είναι πρώτο, τη διαφορά μεταξύ πρώτου και δευτέρου. Πράγμα που είναι καθοριστικό για το αν είναι αναστρέψιμη η διαφορά στι δεύτερε, και επίση θα καθορίσει το πόσο κοντά στο ποσοστό τη αυτοδυναμία τη δεύτερη δηλαδή, ναι. θα είναι το ποσοστό τη πρώτη. Ποιο ποσοστό θε, θεωρείτε εσεί αναστρέψιμο. Αναστρέψιμο, κοιτάξτε να σου άμα η διαφορά ας πούμε, είναι δύο μονάδε, ναι. προφανώ. Ε, ο... Μη αναστρέψιμο. Ε, τώρα, ποσοστό από τέσσερι μονάδε και πάνω είναι μη αναστρέψιμο. μου λέτε, γιατί χαρακτηρίζεται τερατογένεση μια κυβέρνηση του δεύτερου κόμματο με κάποιου άλλου. Απλή αναλογική έχουμε. Γιατί να μην συσπηρωθούν οι άλλοι και να κάνουν μια κυβέρνηση. Κοιτάξτε, τερατογένεση είναι. Αν είστε γιατί... Και... εσεί πρώτο, έτσι. Σωστά. Όχι, εμεί εκείνο το οποίο λέμε ότι αντιθέτω είναι αυτό το οποίο θα κάνουν. Δηλαδή, επιμένουμε ότι παρά τα όσα λέγονται ναι. και μάλιστα τι δηλώσει όλων, γιατί αν, αν θεωρήσουμε σοβαρέ τι δηλώσει που ακούμε από τον κύριο Βαρουφάκη, σοβαρέ τι δηλώσει που ακούμε από τον κύριο Τσίπρα, σοβαρέ τι δηλώσει που ακούμε από τον κύριο Δαμπουτούρλακη, είναι προφανέ ότι δεν υπάρχει καμία προοδευτική διακυβέρνηση. Mm -hmm. έτσι? Είναι αδύνατη η προοδευτική διακυβέρνηση. Το αποκλείει ο Βαρουφάκη, του λέει για ψήφο εδώ, δηλαδή, έχουμε διάφορε εκδοχέ διάφορε εκδοχέ τη προοδευτική διακυβέρνηση. Η αρχική εκδοχή ήταν ότι και τρει μαζί. Μετά άρχισε ο κ. Βαρουφάκη, έλεγε αυτά με τι δραχμέ και με τι δίμητρε κτλ. Άλλαξε ο κ. Τσίπρα, λέει όχι, δεν περιλαμβάνει πρόταση τον κ. Βαρουφάκη. Τι θα κάνει, θα, πάρει, θα δώσει ψήφο ανοχή. Λέει ο Βαρουφάκη, μα εγώ δεν δίνω καμία ψήφο ανοχή. Αλλά ακόμα και αν έδινε ψήφο ανοχή. Αυτό θα ήταν μια κυβέρνηση μειοψηφία. Άρα λοιπόν η πρόταση για την προοδευτική διακυβέρνηση είναι μια πρόταση με μειοψηφία όπου έρχεται μετά ο Ανδρουλάκη και λέει ναι, αλλά δεν θα είναι και ο Τσίπρα πρωθυπουργό. Άρα στην πραγματικότητα εδώ αν πούμε πώς συνοψίζεται, αν θέλετε, ναι. η, 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 η πρόταση από την πλευρά της αριστεράς, έχουμε ε, κυβέρνηση πρόταση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ με ανοχή βαρουφάκι, κυβέρνηση μειοψηφία που δεν ξέρουμε τον πρωθυπουργό. Αντιλαμβανόμαστε γιατί αυτή τη στιγμή η μόνη πρόταση που υπάρχει είναι η πρόταση τη αυτοδύναμη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία με τον του κ. Κομιτσοτάκη. Αυτό το άλλο είναι όχι τερατογένεια, είναι φαρσοκομωδία. Είναι ό,τι μπορεί να φανταστεί κανεί. Τώρα όμω, εγώ άκουσα την κυρία Τσαπανίδου να λέει χτε ότι είσαστε σε πανικό. Και βλέπω από την άλλη μεριά ότι υπάρχουν παροχέ εδώ στα οικογενικά επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων, 150 ευρώ. Γιατί να είμαστε σε πανικό. Παρεπιπτόντω δηλαδή. Διότι ό,τι μέτρηση κυκλοφορεί Δείχνει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Γιατί δώσατε λοιπόν, για γιατί έχουμε οικογενειακά επιδόματα στου δημοσίου υπαλλήλου, 150 ευρώ στου νέου, γιατί... και γιατί δεν το δώσετε αυτό από την αρχή, στο πρόγραμμά σα, όταν το λέγατε. Πρώτα απ' όλα. Και έχετε και είναι... άλλα τέτοια δώρα. Λέτε, αυτό καταρχά θα μου επιτρέψετε, ειδικά mm -hmm. για του δημοσίου υπαλλήλου, είναι εξειδίκευση. Γιατί? γιατί όταν παρουσιάστηκε το πρόγραμμα, ο πρόεδρο τι είπε, ο πρωθυπουργό τι είπε, είπε μεσοσταθμική αύξηση στο βάθο τετραετία mm -hmm. του μέσου μισθού κατά 25% θα φτάσουν οι μισθοί μέσο σταθμικά στα 1500 και ο κατώτατο μισθό θα φτάσει στα 950. Αυτή είναι η δεσμευσή μα. Και τι άλλο είπε, είπε ότι εγώ θα προχωρήσω σε αναμόρφωση του ενιαίου μισθολογίου στο δημόσιο. Mm -hmm. Αυτό το οποίο είπε σήμερα είναι μια περαιτέρω εξειδίκευση και μια πρώτη, εγώ θα πω, προσέγγιση τη αναμόρφωση του ενιαίου μισθολογίου. Άρα δεν είναι ότι δεν έχει βάλει το πλαίσιο mm -hmm. για να το πει, απλώ το εξειδικεύει. Δώστε μου την είδηση για το πριν παραγωγικότητα. Ποιοι θα το παίρνουν, πόσο θα είναι και μάλιστα μια και είπατε για το δημόσιο στο δημόσιο, mm. τι θα γίνεται με την αξιολόγηση. Στον ιδιωτικό τομέα, αν δεν κάνει τη δουλειά, πα σπίτι σου. Στο δημόσιο. Μόνο σημαντικό τώρα εδώ, μου πρέπει να σα πω ποιο είναι το διακύβευμα. Ε? Mm -hmm. Διότι μπόνου παραγωγικότητα και αξιολόγηση και στοχοθεσία και αυτά συνδεδεμένα είναι αυτό το οποίο έχουμε ήδη νομοθετήσει εμεί. Και είναι αυτό το οποίο καθίσταται και πολιτικό επίδικο στι εκλογέ. Ποιο γιατί, θα είναι το ποσό περίπου. Γιατί, γιατί, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι όλα αυτά θα τα καταργήσει. Επομένω, στην πραγματικότητα, να συζητήσουμε για το ποσό, να συζητήσουμε τη θυμολογία παρεμπιπτόντω, έχουν βγει οι υπουργικέ αποφάσει. Ναι. Έχει καθοριστεί η μεθοδολογία. Ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο θα δοθούν τα ποσά. Και ε, εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά, και αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή και είναι μια αλλαγή κουλτούρα, και είναι κάτι που πηγαίνει αντίθετα σε ένα πνεύμα εξισωτισμού και το θεωρώ μια μεγάλη κατάκτηση για το δημόσιο αυτό, ότι. Πλέον θυμάστε ότι αυτό τα μπόνους παραγωγικότητα κατέληγαν να είναι φλατ επιδόματα τα οποία τα παίρνανε όλοι, είτε ήταν παραγωγική είτε δεν ήταν παραγωγικοί. Μάλιστα. Αυτή τη φορά συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που έχουν να κάνουν είτε με τη δημοσιονομική Μάλιστα. πολιτική, είτε με το Ταμείο Ανάκαμψη, ή με την υλοποίηση των ετησίων σχεδίων δράση. μια Κουβέντα, δώστε με ένα νούμερο από μέχρι που μπορεί να κινηθεί το πριν. Κοιτάξτε, δεν θα μπορεί να ξεπεράσει το ΠΡΥΜ ναι. το 15% των συνολικών απολαβών. Αλλά 15% είναι με ένα σημαντικό πριν. Καλή επιτυχία σα, εύχομαι να σας είστε καλά. Πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.